Οικονομική επικαιρότητα για την συνέχεια. Γιατί στη χθεσινή ημέρα έβλεπα και μία ερώτηση ενός βουλευτή αναφορικά το τι γίνεται με τις φορολογικές δηλώσεις, τα δεδομένα τα οποία έχουμε, τις προθεσμίες οι οποίες τρέχουν, και είπα να καλέσω τον κύριο Δημήτρη Χριστοφοράκη για να μας δώσει λίγο την εικόνα που έχουμε αυτή την ώρα και το τι επικρατεί. Καλημέρα, πώς είστε κύριε Χριστοφοράκη? Κύριε Μπουργεράκη, καλημέρα στους ακροατές σας. Σε μια διαρκή επαγρύπνηση και προσπάθεια είμαστε όλοι φοροτεχνικοί αυτή την περίοδο. Ναι. Προχωράει καλά το θέμα των φορολογικών δηλώσεων σε αριθμούς για την υποβολή τους? Είναι ικανοποιητικό αυτό το νούμερο με φορολογικές δηλώσεις που έχει κατατεθεί μέχρι στιγμής, ή τελευταία στιγμή θα τρέχουμε πάλι όλοι μαζί? Προχωράει ακριβώς όπως είχαμε προβλέψει από την έναρξη της φετινής υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Από τις 26 Τετάρτης που άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, οι ρυθμοί υποβολής είναι όπως τους είχαμε πει, δηλαδή μέχρι σήμερα που μιλάμε έχουν υποβληθεί περίπου 3,5 εκατομμύρια δηλώσεις, εκκρεμούν περίπου στα 2,5 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις και αντίστοιχα 22 ημερολογιακές ημέρες για να υποβληθούν αυτές οι δηλώσεις. Δεν χρειάζεται κάποιος να είναι μάντης ώστε να προβλέψει την πορεία της υποβολής των δηλώσεων, μιας και εμείς οι φοροτεχνικοί έχουμε σπουδάσει οικονομία, ίσον αριθμοί. Οι αριθμοί, όσο και να θέλουμε να πούμε πράγματα και να με λόγια και με πολιτικά, οι αριθμοί δεν διαψεύδονται ποτέ. Τα τελευταία λοιπόν 10 χρόνια τουλάχιστον που έχουμε στοιχεία, για να υποβληθούν οι φορολογικές δηλώσεις απαιτούνται 4 με 4,5 μήνες. Σε πολλές περιπτώσεις 5 μήνες, αλλά εγώ θα μείνω στους 4,5 μήνες που είναι ο μέσος όρος υποβολής τα τελευταία 10 χρόνια. Φέτος το Υπουργείο θεώρησε ότι το διάστημα των 3 μηνών είναι αρκετό για να υποβληθούν οι φορολογικές δηλώσεις. Και όταν βγήκαμε στις 15 Μαΐου, ήδη από 15 Μαΐου, να πούμε στο Υπουργείο ότι ξέρετε κάτι, καλά τα λέτε, αλλά υπάρχουν αυτά τα προβλήματα και ο χρόνος που εξ αρχής ήταν συμπιεσμένος, ήταν αδύνατον να υποβληθούν φορολογικές δηλώσεις, δεν θα επαρκέσει. Λύστε τα προβλήματα και ελάτε να δούμε μια ημερομηνία ξανά που να μπορούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να υποβάλουν τις δηλώσεις τους μόνοι τους ή μέσω λογιστών, γιατί τότε ξέρετε ήταν ακόμα πολύ ψηλά στην επικαιρότητα το ζήτημα των προσπληρωμένων δηλώσεων. Το Υπουργείο μας χαρακτήρισε συντεχνία και είπε ότι ο χρόνος αρκεί και θα το δείτε στις 2 Ιουλίου που θα πέσουν προσπληρωμένες δηλώσεις. Πέρασε στις 2 Ιουλίου, πέσανε προσπληρωμένες δηλώσεις, 2,5 εκατομμύρια δηλώσεις εκκρεμούν ακόμα. Άρα λοιπόν, ξέρετε, αν θέλουμε να είμαστε πραγματιστές, θα πρέπει να παίρνουμε τα στοιχεία που υπάρχουν, τα δεδομένα όπως πραγματικά υπάρχουν, γιατί κανείς δεν μπορεί να έρθει να μας πει σήμερα ότι δεν τροποποιήθηκαν οι υποβιώσεις στους εργαζόμενους στα σώματα ασφαλείας μέσα στο τέλος Ιουνίου. Κανείς δεν μπορεί να μας πει ότι στις προσπληρωμένες δηλώσεις 400.000 τελικά ήταν, δεν ήταν 1.300 αυτές που υποβλήθηκαν. Δεν έχουν λάθη, γιατί μπροστά μας πλέον έχουμε τα εκαθαριστικά που βλέπουμε να λείπουν αυτοκίνητα, που βλέπουμε να λείπουν αναπηρίες, που βλέπουμε να έχουν δηλωθεί οι κατοικίες αυτές που είχαν δηλωθεί την προηγούμενη χρονιά, ενώ έχει αλλάξει η κατοικία και έχει ανέβει μισθωτήριο, που βλέπουμε να μην υπάρχουν πάνω στην προσυμπληρωμένη δήλωση τέκνα, με αποτέλεσμα το τέκνο, ειδικά αν έχει κλείσει το 18ο έτος ηλικιαστική ενεφήτησης, να μην μπορεί να υποβάλει δήλωση ούτε το τέκνο, γιατί πρέπει να υποβάλει πρώτα ο γονιός, ούτε ο γονιός να κάνει τροποποιητική δήλωση, γιατί πρέπει να υποβάλει πρώτα το τέκνο. Αυτά είναι στοιχεία που υπάρχουν, δεν αμφισβητούνται, είναι η καθημερινότητα. Δυσχεραίνουν λοιπόν όλα αυτά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Άρα λέτε ότι και ο χρόνος που δίνει για να διορθωθούν, να τροποποιηθούν οι προσυμπληρωμένες δηλώσεις, αν θυμάμαι καλά πρέπει να ήταν μέχρι 26 Ιουλίου, ότι δεν επαρκεί με την καμία από τη στιγμή που τρέχει και η υποβολή των λοιπόν φορολογικών δηλώσεων.
Κοιτάξτε, το να τροποποιηθούν προσυγκυρωμένες φορολογικές δηλώσεις σημαίνει να κάνουμε την παραδοχή ότι δεν ήταν προσυγκυρωμένες. Δεν ήταν ορθά προσυγκυρωμένες δηλώσεις. Φεύγουμε από αυτό. 26 του μήνα ως προθεσμία δεν φτάνει να υποβληθούν 2,5 εκατομμύρια δηλώσεις που εκκρεμούν ακόμα. Είναι 22 εργάσιμες ημέρες. Για να υποβληθούν 2,5 εκατομμύρια δηλώσεις θέλει περίπου 110.000 δηλώσεις την ημέρα να φεύγουν. Να τονίσω εδώ δε ότι είναι άλλες τρεις πάρα πολύ σημαντικές παραμέτρους που ειδικά για φέτος θα έπρεπε το Υπουργείο να είναι πολύ πιο προσεκτικό στον καθορισμό της ημερομηνίας, έστω και τώρα προλαβαίνει να το σώσει, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ένα ζήτημα είναι η καθυστερημένη, το υπερβολικά καθυστερημένο άνοιγμα της πλατφόρμας, θα ξαναλέω, 26 Τετάρτου. Ένα δεύτερο ζήτημα είναι η εξαιρετικά καθυστερημένη έκδοση εγκυκλίων αποφάσεων, γιατί η ολοκλήρωση των αποφάσεων για τη συμπλήρωση του εντύπου ε3, το ε3 του συμπληρώνουν όσοι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, και φέτος, αυτό είναι το τρίτο κομμάτι που θέλω να τονίσω, είναι η πρώτη χρονιά κατά την οποία εφαρμόζεται το τεκμερώμενο το εισόδημα, τα αντικειμενικά κριτήρια που λέγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους. Άρα λοιπόν ο χρόνος που απαιτείται για να συγκληρωθεί μια τέτοια δήλωση είναι πολλαπλάσιος του χρόνου που απαιτούνταν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αντί λοιπόν το Υπουργείο να πει ότι ξέρετε κάτι, με όλες αυτές τις θέσεις νομοθετικές μεταβολές, με την καθυστέρηση, θα δοθεί ο χρόνος που απαιτείται και θα είναι μεγαλύτερο στα προηγούμενα χρόνια, έτσι ήταν το CBS 90 ημέρες, γιατί 90 ημέρες ήταν το διάστημα που έδωσε το Υπουργείο, που έχει δώσει το Υπουργείο, γιατί θα λείπουν ένα 300 προσυγκυρωμένες. Σήμερα που ξέρουμε ότι οι προσυγκυρωμένες είναι 423.000 και από αυτές πάνω από τις μισές θα απαιτείται να κάνουν τροποποίηση, καταλαβαίνουμε ότι δεν επαρκεί ο χρόνος. Το λέω από την πρώτη μέρα που άνοιξε το σύστημα. Δεν θα κουραστώ να το λέω. Πρέπει για φέτος να δοθεί μία λύση. Άμεσα να μην πάμε στη λογική των πώς να λήξει προθεσμία και μετά να δούμε τι έχει μείνει εκτός και να βρούμε μία bypass, με συγχωρείτε, λύση, ώστε να μην μπουν πρόστιμα. Πρέπει σήμερα να έρθει και να δώσει το χρόνο. Λάβετε υπόψη σας. Το χρόνο που έχετε ζητήσει ούτως ή άλλως από την αρχή, δηλαδή το τέλος του Σεπτέμβρη. Εμείς έχουμε πει τέλος του Σεπτέμβρη μέσω των λογιστών, με δήλωση από το λογιστή της λίστας των πελατών εκείνων που αναλαμβάνει να υποβάλει μέχρι τέλος του Σεπτέμβρη. Θέλουμε ραντεβού συγκεκριμένο, ούτως ώστε οι δηλώσεις να υποβληθούν έγκυρα και σωστά. Ξέρετε, το επάγγελμά μας είναι ένα επάγγελμα που προβλέπεται στο προεδρικό διάταγμα και είναι ένα επάγγελμα δημοσίου συμφέροντος. Τι σημαίνει αυτό? Το φόρο που θα προσδιορίσουμε να πληρώσει ένας πολίτης ή ένας επιχειρηματίας θα πρέπει να είναι ο φόρος αυτός που οι νομοθετικές διατάξεις προβλέπουν. Δεν μπορούν να γίνονται δηλώσεις γονατογραφήματα. Δεν τις κάνουμε εξάλλου. Δεν είναι ζήτημα. Δεν τις κάναμε ποτέ, δεν θα τις κάνουμε και φέτος. Δεν ζητάμε παράταση γιατί οι λογιστές δεν προλαβαίνουν. Οι λογιστές μια χαρά προλαβαίνουν εάν έχουν από την αρχή ένα ξεκάθαρο πλαίσιο, μια ημερομηνία έναρξης και μια ημερομηνία λήξης, και η ημερομηνία έναρξης να ταυτίζεται με πλατφόρμες λειτουργικές και πλήρως ενημερωμένες. Δεν ξέρω αν είναι παράλογο αλλά αυτό, πάντως στην υπόλοιπη Ευρώπη ισχύει. Μες. Στον υπόλοιπο πολιτισμένο κόσμο ισχύει. Δεν θα έρθουμε να πούμε δώστε μας παράταση γιατί δεν προλαβαίνουμε. Εμείς μια χαρά προλαβαίνουμε στους χρόνους που έχουν οριστεί από πριν και με αποφάσεις που έχουν εκδοθεί έγκαιρα. Θα βγούμε πάλι σαν Ομοσπονδία, θα βγούμε πάλι ως Ένωση σε μια προσπάθεια, ξέρετε, να προστατεύσουμε τους πελάτες μας, τους πολίτες που μας εμπιστεύονται, την επιστημονικότητα, το επαγγέλματό μας, αλλά κυρίως το δημόσιο συμφέρον. Δεν μπορούμε να κάνουμε δηλώσεις στον αέρα για να προλάβουμε τις προθεσμίες. Μάλιστα. Λοιπόν, να προσθέσουμε, αν με επιτρέπετε εδώ, ότι ο μήνας Ιούλιος, πέραν όλων των άλλων που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, δηλωτικές υποχρεώσεις, ΦΠΑ, προγραφικών, σε τουριστική περίοδο, προσλήψεις απολύσεις που είχαμε, ειδικά σε τουριστικούς προορισμούς, για φέτος είναι πρώτη χρονιά που εφαρμόζεται από τον Ιούλιο, από 1η Ιουλίου, η ψηφιακή κάρτα εργασίας στο λιανεμπόριο.
που θα μου πείτε δεν εμπλέκονται οι λογιστές, αλλά όλοι οι πελάτες, και αυτό είναι ένα κεκτημένο μας, εμπιστεύονται τον λογιστή τους και τον καλούν για ό,τι πρόβλημα έχει. Είναι μια χρονιά που έχουμε τα προβλήματα με τα POS, που οι όποιες bypass λύσεις έχουν δοθεί δεν έχουν γίνει κατανοητές από τους πελάτες μας και είμαστε σε μια διαρκή επαφή και επαγρύπνηση γύρω από το θέμα αυτό. Είναι μια χρονιά που θα πρέπει να συμφωνεί το ε3 στοιχειοδός με το ε3 που έχει αναστηθεί στην πλατφόρμα MyData. Δηλαδή είχαμε όλα τα υπόλοιπα, έχουμε και αυτά και έχουμε ένα Υπουργείο που λέει σε 3 μήνες υποβάλλεται δηλώσεις. Δεν γίνεται αντικειμενικά, το λέμε οι άνθρωποι, το λένε όμως και οι αριθμοί. 110.000 δηλώσεις από σήμερα μέχρι 26 του μήνα είναι αδύνατο να υποβληθούν. Αν το Υπουργείο θέλει να λειτουργήσει όπως λειτουργήσε με τα POS, όπως λειτουργήσε με τα ERP POS, όπως λειτουργήσε τον τελευταίο καιρό, όπως λειτουργεί δηλαδή στη φιλοσοφία του πνιγμού, πάμε την τελευταία μέρα να δούμε τι γίνεται και θα δώσουμε λύση την επόμενη από την κατελευταία ημερομηνία υποβολή. Ναι, στο τέλος θα πάει τσουνάμι και θα σας πνίξει όλους. Ναι, λειτουργεί πρόβλημα, ξέρετε, δεν λειτουργεί πρόβλημα, δημιουργεί πρόβλημα μόνο στους λογιστές. Δημιουργεί πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς γενικότερα. Η φορολογική δήλωση δεν είναι μια οποιαδήποτε δήλωση. Είναι το απόσταγμα όλων των φορολογικών υποχρεώσεων που έχουμε μέσα στο έτος. Εκεί μαζεύονται όλα αυτά. Η φορολογική δήλωση είναι κάτι που ακολουθεί πολίτες και επιχειρήσεις σε όλο τον υπόλοιπο βίο τους, πληρηματικό ή και προσωπικό. Δεν μπορούμε να παίζουμε με αυτά τα πράγματα και δεν μπορούμε να λειτουργούμε στη λογική το αποφασίζουμε και διατάζουμε χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη μας τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς. Κάποια στιγμή η αγορά συνολικά θα αντιδράσει και δεν θα έχει καλή αντίδραση. Σας ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Σας καλημερίζω. Καλή δύναμη εύχομαι. Τι χρειάζεστε? Να είστε καλά. Καλημέρα.